Εντάξει, ξεκινάω. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή χρονιά. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Ξέραμε ότι ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία έχει σαν στόχο τον πρωταθλητισμό. Μια ομάδα η οποία είχε και την άβρα από το προηγούμενο παιχνίδι εκτός έδρας νίκη. Ήθελε οπωσδήποτε το αποτέλεσμα. Νομίζω, το αποτέλεσμα το θέλαμε κι εμείς. Νομίζω δίκαια κέρδισε η ομάδα της Λάρισας. Ήταν ένα παιχνίδι που γενικά, νομίζω μέχρι τη στιγμή που μπήκε το γκολ, αν και είχε την υπεροχή, έτσι ήταν άκαπη. Νομίζω έχει μια τελική σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω φοβηθήκαμε, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα λίγο στα πόδια μας, να δώσουμε λίγο περισσότερες ανάσεις, να πάμε να διεκδικήσουμε πράγματα μπροστά στην επίθεση. Τη στιγμή που κερδίζαμε την μπάλα, τη χάναμε γρήγορα, δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να την κρατήσουμε. Νομίζω αυτό άλλαξε λίγο στο δεύτερο, ηρέμησαν λίγο τα παιδιά στο ημίχρονο. Είπαμε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, πρέπει να παίξουμε. Νομίζω είναι ένα κομμάτι στο οποίο θέλουμε να έχουμε ηρεμία σαν ομάδα και να προσπαθήσουμε να το βάλουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τη στιγμή μας, έτσι. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Λάρισας. Δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στο επόμενο παιχνίδι, στο οποίο στην έδρα μας εμείς πρέπει να πάμε να το κερδίσουμε για να αρχίσουμε να μαζεύουμε λίγο βάθμους. Αυτά. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας από την ομάδα της Βέρειας? Επειδή τους αντιμετώπισα και όταν ήμουν στα Χανιά στην ομάδα του Καπέλου, έτσι, και τους είδα μάλλον στο τελευταίο παιχνίδι που είδα και στην τηλεόραση απέναντι στον Μακεδονικό που είχαν παίξει, νομίζω ήταν δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή τα ίδια παιδιά βγάλανε σε εκείνο το παιχνίδι που είχαμε εμείς με το κύπελο μια πάρα πολύ καλή εικόνα, αγωνιστικότητα, να κρατήσουν την μπάλα, να δημιουργήσουν καταστάσεις στην αντίπαλη εστία. Στο παιχνίδι με το Μακεδονικό είδα κάτι εντελώς το διαφορετικό. Μια ομάδα χωρίς ενέργεια, χωρίς διάθεση, χωρίς συνεργασίες. Αυτό που είδα αυτή την εβδομάδα είναι ότι υπάρχει το υλικό στην ομάδα. Νομίζω θέλουμε πιο πολύ να αποκτήσει η ομάδα αυτοπεποίθηση και την αυτοπεποίθηση νομίζω θα μας τη δώσει το αποτέλεσμα, έτσι, και το αποτέλεσμα το ψάχνουμε, το θέλουμε, είναι η επόμενη αγωνιστική και νομίζω αυτό είναι που θα δώσει λίγο αυτοπεποίθηση σε όλα τα παιδιά, γιατί οι δυνατότητες νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν. Μια ερώτηση, ο λόγος για την διευθυνσία σου σήμερα πώς κάνει την διευθυνσία παρουσία του κύριου Μπέρντ που αρχιδιευθυντή. Νομίζω ότι είδατε και εσείς, δεν υπήρχε παράπονο νομίζω από κανέναν. Έτσι, πραγματικά και θέλεις τέτοιες διαιτησίες. Τέτοιες διαιτησίες όχι μόνο να σε παίζουν εκτός έδρας και στην έδρα σου, έτσι, να ζητάμε το φυσιολογικό για κάποιους άλλους. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό εδώ στην Ελλάδα, ότι έχουν τις περισσότερες φορές υπάρχουν τα παράπονα. Είναι, νομίζω, και το λέμε και στους ποδοσφαιριστές μας και εμείς ότι υπάρχουν και παράγοντες άλλοι εκτός από τη δική σου την προσπάθεια και την προσπάθεια του αντιπάλου, η οποία μόνο αυτή θα πρέπει να υπάρχουν, μόνο αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο, καθορίζουν κάποιες φορές και το αποτέλεσμα. Ένα από αυτούς τους παράγοντες κάποιες φορές μπορεί να είναι η διαιτησία, η τύχη, η ατυχία, είναι πολλά πράγματα. Εμείς νομίζω ότι θέλουμε τέτοιες πραγματικά διαιτησίες. Να πούμε ότι δεν έγιναν όμως και κάποιες φάσεις αφισβητούμενες, έτσι. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό, να δεις και εκεί πέρα το τι απόφαση παίρνει ένας διαιτητής. Πραγματικά εγώ δίνω συγχαρητήρια στην τριάδα αυτή και των διαιτητών για τη σημερινή τους απόφαση. Όπως με τα γραφικά υπάρχει κάποιο παραθυράκι για... Ακόμα δεν το ξέρουμε, έτσι, αν θα κάνουμε κάτι άλλο. Νομίζω και
στην αρχή, την πρώτη μέρα που μίλησα με την διοίκηση, από τη μέρα που ήρθα, ήταν ότι έχουμε πάρει τρεις ποδοσφαιριστές, έχουν αποκτηθεί τρεις ποδοσφαιριστές, δεν θα αποκτηθεί κάτι άλλο. Αλλά μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης και του αγώνα είναι πολύ φυσιολογικό να εμφανιστούν κάποια στιγμή και κάποιες άλλες απαιτήσεις, τις οποίες θα τις κοιτάξουμε σε συνεργασία με τη διοίκηση. Εντάξει, παιδιά.